«Ας αφήσουν τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της». Με αυτή τη φράση προτίμησε να απαντήσει ο πρωτεργάτης της αποκάλυψης του σκανδάλου της Μονής Βατοπαδίου στην περιοχή Θανάσης Ξηνίδης, τόσο στην απόφαση προφυλάκηση του ηγούμενου Εφραίμ, όσο και τι τοποθετήσει του Γιώργου Καρτζαφέρη και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη υπέρ του ηγούμενου. Βέβαια, έχω πει και στο παρελθόν ότι θα πρέπει να περιμένουμε κάποτε να τελειώσει η ποινική δικογραφία, γιατί η ποινική δικογραφία είναι αυτή που θα δείξει το ακριβέ μέγεθο του προβλήματο, αν υπήρξε σκάνδαλο, αν υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι παράβησαν τα καθήκοντά του και ζημιώσαν το ελληνικό δημόσιο ή όχι. Προσωπικά πιστεύω ότι η δικογραφία έχει εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα αποδείξουν ότι πράγματι υπήρξε ένα μεγάλο σκάνδαλο και υπήρξε μια τεράστια ζημία του ελληνικού δημοσίου, όπω επίση ότι υπήρξαν και υπάλληλοι και πολιτικοί οι οποίοι παρέβησαν τα καθήκοντά του για να το κάνουν, κάνουν ό,τι έγινε για την υπόθεση του βατοπεδίου, όποιοι ήταν υπεύθυνοι και θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι δεν χαίρομαι για καμία προφυλάκηση. Η αγωνία η δική μα ήταν όλα αυτά τα χρόνια όταν προειδοποιούσαμε από το 2003 την ιστορία αυτή ότι δεν θα πρέπει να γίνει καμία ε, παρέμβαση και ότι θα πρέπει να προσέξουν όλοι για να μην πάει κανείς φυλακή, αλλά δυστυχώ δεν με άκουσε κανένας. Εκείνο το οποίο έχουμε να πούμε σήμερα είναι, ας αφήσουν οι πολιτικοί στην άκρη τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Οι πολιτικοί καλά κάνανε και μείναν στο απειρόβλητο, οι κακά κάνανε κατά κάποιους, με όλες τις παραγραφές που έγιναν στη Βουλή, ας περιμένουν τουλάχιστον να δει η δικαιοσύνη ποιο έφταγε και ποιο όχι. Στο μεταξύ από παράγοντε τη ρωσική πλευρά και κυρίω του Πατριαρχείου τη Μόσχα εκδηλώνεται μια απαράδεκτη επέμβαση στα εσωτερικά τη της Ελλάδας και της ελληνικής δικαιοσύνης. Εκεί υπήρξε μια διαδικασία η οποία την περιμέναμε όλοι θα γινόταν από τη στιγμή που είχε προηγηθεί η επίσκεψη του Εφρέμ στο, στη Ρωσία και η συνάντηση που είχε με την ηγεσία θεωρώ ότι είναι λάθος να παρεμβαίνουν ας περιμένουν και αυτοί να δουν τι έχει η ποινική δικαιοσύνη στα χέρια της εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ανεξαρτήτως αν εάν είμαστε χαρούμενοι ή όχι για τις προφυλακίσεις ότι δεν μπορεί κάποιοι να σκέφτονται είτε θέματα εγγύσεων είτε θέματα προφυλακίσεων χωρίς να υπάρχουν σοβαρά στοιχεία σε μια ποινική δικογραφία. Στο μεταξύ, απόφαση της δικαιοσύνης θα εκτελεστεί η δήλωση δικαστική πηγή με αφορμή το που εξελίσσεται μετά το βούλευμα του Τριμελού Συμβουλίου Εφετών που αποφάσισε την προφυλάκηση του ηγούμενου Εφραίμ για τις κακουργηματικές κατηγορίες που το βαρύνουν για ηθική αυτουργία σε απάτη, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και έκδοση ψευδών βεβαιώσεων σχετικά με το σκάνδαλο των ιερών ανταλλαγών.